Καλησπέρα σας. Τετάρτη και σήμερα. Πιστή στο ραντεβού μας λοιπόν όπως κάθε Τετάρτη να μιλάμε και να προσεγγίζουμε τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από διάφορα θέματα που είτε μας έχουν εξάψει την περιέργεια είτε μας τα έχουμε βρει στο δρόμο μας μέσα από την καθημερινότητα όπως σας έχω πει. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις σχέσεις των ανθρώπων σε ένα διαφορετικό σχήμα από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Να το πω αλλιώς, να το πω με τον τίτλο που συνηθίζεται στις μέρες μας. Τριαδική σχέση ή αλλιώς πολυμορφικές σχέσεις. Και τι είναι τούτο? Τι σημαίνει δηλαδή τριαδική σχέση ή πολυμορφικές σχέσεις? Έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε σχέση το δεσμό μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν επιλέξει να είναι μαζί για τους χύψη λόγους. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που υπάρχουν τρεις άνθρωποι που αποτελούν αυτό το δέσιμο και αυτό το κομμάτι που ονομάζουμε σχέση? Μοιάζει με ένα πολύ καλά φτιαγμένο ισοσκελές τρίγωνο. Είναι λίγο ασυνήθιστο στις μέρες μας, παραμένει ταμπού. Αφορμή και γι' αυτό το θέμα στάθηκε η συζήτησή μου με ένα παρόμοιο σχήμα, με ανθρώπους που είναι μέσα σε ένα τέτοιο σχήμα, που είναι δηλαδή τρεις και όχι δύο και αισθάνονται καλά όντας αυτή τη σχέση. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι σύνηθες και πως μας ξενίζει όταν το συναντάμε. Όμως τα ερωτικά τρίγωνα μοιάζουν καταμάχητα γιατί ποτέ δεν ολοκληρώνονται, γιατί δεν αποτελούν αυτό που λέμε συνήθεις καταστάσεις, γιατί διαφέρουν από αυτό που έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε. Όμως αν το πάμε λίγο πιο πίσω, στην ιστορία της ανθρωπότητας πάντα, το νούμερο 3 είναι κάτι που το συναντούμε καθημερινά. Να μην πάμε πολύ μακριά, να πάμε στην τριαδική υπόσταση του Θεού ή στην τριαδική ανάλυση του ανθρώπινου ψυχισμού από διάφορους ψυχολόγους, παύλα ερευνητές. Όπως σας είπα και στην αρχή, μια τέτοια σχέση μοιάζει με ένα ισοσκελές τρίγωνο. Από τα παλαιότερα χρόνια και μέχρι σήμερα, η ζωή έμοιαζε σαν μια αρχαία τραγωδία. Είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον ανθρώπων που ήθελαν να τη μεταφέρουν με αυτόν τον τρόπο στους υπόλοιπους. Η τριαδική σχέση, αν και δεν είναι κάτι σύνηθες, έπαιζε πάντα ένα καταλυτικό ρόλο και ήταν αυτό που προκαλούσε το ενδιαφέρον των ανθρώπων και δι' των ψυχολόγων να ασχοληθούν λίγο παραπάνω. Το τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο, αλλά όχι το τρίτο πρόσωπο που παρεμβαίνει σε μια διαδική, το τρίτο πρόσωπο που αποδέχεται να λειτουργήσει σαν το αναπόσπαστο κομμάτι μιας παρόμοιας σχέσης. Είναι αυτό που επιλέγει να εισχωρήσει, αλλά στην πορεία μπορεί να αισθανθεί μειονεκτικά γιατί, αισθάνεται ότι αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και ότι πολλές φορές μπορεί να στερείται το ίδιο το αντικείμενο του πόθου του. Έτσι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που σε μια τέτοια σχέση τριών ανθρώπων υπάρχει ένα
ανικανοποιεί το συνέστημα μεταξύ δύο μελών που θέλουν να προσθέσουν και ένα τρίτο και η ανάγκη, το να δημιουργηθεί κάτι, η ανάγκη να δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό. Στις μέρες μας, όπως σας είπα και στην αρχή, ονομάζονται αυτές οι σχέσεις, έχουν ένα διαφορετικό τίτλο, ονομάζονται πολυσυντροφικές. Με κύριο χαρακτηριστικό σίγουρα την έλξη, τη σεξουαλική έλξη, αλλά εγκατακλείδει και τον αμοιβαίο αλληλοσεβασμό και το αμοιβαίο ενδιαφέρον. Ήταν και θα συνεχίσει να είναι θέμα ταμπού, ακόμα και στη σημερινή κοινωνία. Θα σας βάλω λίγο στο τρυπάκι να σκεφτείτε πόσους ανθρώπους γνωρίζετε που έχουν παραδεχθεί ότι έχουν μία σχέση, αλλά δεν έχουν σχέση με ένα άτομο, έχουν με δύο ταυτόχρονα και περνούν καλά, αισθάνονται καλά, κάνουν πράγματα μέσα από αυτήν, εισπράττουν αυτό που ενδεχομένως δεν μπορεί να τους δώσει ένας άνθρωπος και αντί να επιλέξουν να το αναζητήσουν εκτός, επιλέγουν να είναι καθαροί, ειλικρινείς, διατηρώντας μια τέτοια σχέση. Σας έχει τύχει πολλές φορές. Εμένα προσωπικά, στα 48 μου χρόνια, είναι η δεύτερη φορά που μου τυχαίνει και έτσι με είχε προβληματίσει. Την πρώτη φορά τη συνάντησα σε ένα σχήμα τριών ανθρώπων νεαρότερης ηλικίας από μένα και μάλιστα είχα βιαστεί να το κρίνω λιγάκι ως προς τα αίτια και ως προς την ανάγκη που νιώθει κάθε μέλος αυτής της σχέσης να προχωρήσει σε αυτό. Δηλαδή αναρωτιόμουν τι δεν βρίσκει αυτός σε ένα άτομο και θέλει να βάλει κι άλλο ένα μέσα για να μπορεί να καλύπτεται αντίστοιχα. Δηλαδή αυτό που του λείπει από τον έναν άνθρωπο θα το πάρει από τον άλλον και το αντίστροφο. Και τελικά υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι το ίδιο ευχαριστημένος και το μοίρασμα είναι ακριβώς ίδιο όπως σε ένα τρίγωνο, όπως σας είπα στην αρχή, που κανένας από αυτούς δεν αισθάνεται μειονεκτικά, λειτουργεί όπως θα ήθελε να λειτουργήσει και όλα καλά. Πάλι εδώ να σταθώ στο κομμάτι της ζήλιας, του εγωισμού, της διεκδίκησης, του έρωτα, της σεξουαλικής επαφής. Πάντα είχα αυτή την απορία πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη μια παρόμοια σχέση στο κρεβάτι, δηλαδή πώς μπορείς να έχεις σχέση με δύο ανθρώπους ταυτόχρονα και πώς μπορείς να λειτουργείς το ίδιο ομαλά και με τον έναν και με τον άλλον, χωρίς να μεταφέρεις τυχόν δικά σου κατάλοιπα στον έναν ή στον άλλον αντίστοιχα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες. Όπως σας είπα, βιάστηκα να κρίνω κάποια χρόνια πριν τη σχέση αυτή όταν τη συνάντησα. Σήμερα την είδα λίγο διαφορετικά. Σκέφτηκα ίσως τους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν τρεις ανθρώπους να συνάψουν ένα τρίγωνο. Είτε αυτό μεταφέρεται στο κρεβάτι τους, είτε στην καθημερινότητά τους. Είναι, για μένα, είναι το δύσκολο κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο από το κοινωνικό σύνολο, ανεξάρτητα αν μέσα στο πέρασμα των αιώνων, σαν νούμερο, είχε στο 3, είχε ενδιαφέρον για να το ανακαλύψεις και να το προσαρμόσεις στην καθημερινότητά σου. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοήσεις τα αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους να κάνουν τριαδική σχέση, πολυμορφική σχέση. Ίσως και γι' αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον λίγο παραπάνω των ερευνητών και των ψυχολόγων, γιατί σίγουρα θα πρέπει να κάτσουμε και να αναλύσουμε και θα μας πάρει πάρα πολλές εκπομπές αν χρειαστεί να το κάνουμε, τι κρύβεται πίσω από μια τέτοια σχέση και πώς και ποιοι είναι οι λόγοι που κάθε φορά οδηγούν τους ανθρώπους και τι κενά καλύπτει. Εγώ, βλέποντας το να λειτουργεί σε μεγαλύτερη ηλικία όπως σας είπα, κατέληξα στο εξής.
Στις μέρες μας δυστυχώς υπάρχει αυτό που ονομάζουμε σχεσοφοβία. Δηλαδή οι άνθρωποι φοβούνται να δεσμευτούν. Επειδή έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε μεταξύ δύο μελών, δύο ανθρώπων, αυτό από μόνο του αποτελεί μια δέσμευση. Όταν μπαίνεις σε μια σχέση, είτε αυτή καταλήξει σε ένα γάμο, είτε παραμείνει σχέση η οποία κάνει τον κύκλο της, ολοκληρωθεί και προχωρήσεις παρακάτω και κάνεις άλλη μία και άλλη μία και άλλη μία, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πούμε ότι εντάξει μωρέ, και τι έγινε, εμείς θα προχωρήσουμε σε αυτό και δεν μας νοιάζει πώς θα τα αντιμετωπίσει ο περίγυρος. Δηλαδή βάζω τώρα τα παπουτσάκια μου, τα πόδια μου μάλλον, τα παπουτσάκια των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα σε αυτό, για να μπορέσω να το κατανοήσω λίγο καλύτερα. Ακόμα και σε μένα, η αλήθεια είναι πως προκαλεί λίγο έτσι, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, περίεργα συναισθήματα. Γιατί όπως σας είπα, εγώ και ο κάθε εγώ και οι άνθρωποι που συζητώ καθημερινά, βλέπουμε ότι όλα μας τα προβλήματα ξεκινούν, συγγνώμη, μέσα από εκδηλώσεις τιμού, ζήλιας, απογοήτευσης, παρόμοια ανθρώπινα συναισθήματα. Μου είναι λίγο έτσι δύσκολο σε προσωπικό επίπεδο να τα μεταφέρω σε σχέση τριών ανθρώπων. Για να γίνει κάτι τέτοιο, για να μπορεί αυτό το τρίγωνο να πατάει γερά στα πόδια του, θα πρέπει να είναι οι άνθρωποι απόλυτα κατασταλαγμένοι, απόλυτα καθαροί, απόλυτα ειλικρινείς σχετικά με το τι ζητούν και πώς φαντάζονται την εξέλιξη αυτής της σχέσης. Η αλήθεια είναι πως δεν θα τη δούμε να λειτουργεί στα πλαίσια μιας οικογένειας. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα παιδί, είναι πολύ δύσκολο, πόσο μάλιστα σε εκείνα, αφού εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε, να κατανοήσει πως η μαμά του, ο μπαμπάς του λειτουργούν καλά και είναι μια χαρά, και υπάρχει και ένα τρίτο πρόσωπο που είναι μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, βρίσκεται στην καθημερινότητά τους, κάνουν τα ίδια πράγματα όλοι μαζί. Είναι πολύ δύσκολο σαν σχήμα, πραγματικά. Όπως σας έλεγα, είναι μοιάζει κατόρθωτο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοήσουμε, ειδικά στα πλαίσια μιας οικογένειας, τους λόγους που μας οδηγούν σε μια τέτοια σχέση. Και πόσο μάλιστα αν είμαστε από τη θέση του παιδιού, που στο σχολείο του, στην καθημερινότητά του, στις παρέες του, έχει συνηθίσει να βλέπει μια μαμά και ένα μπαμπά, δεν έχει συνηθίσει να βλέπει μια μαμά, ένα μπαμπά και ενδεχομένως μια δεύτερη μαμά, ένα δεύτερο μπαμπά που συνυπάρχουν και λειτουργούν και είναι καλά. Ούτε και το ίδιο το παιδί δεν μπορεί να το αιτιολογήσει. Σίγουρα όταν φτάνουμε να σκεφτούμε πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε ένα τέτοιο σχήμα, θα χρειαστεί να αναθεωρήσουμε πολλές φορές. Θα χρειαστεί να πούμε πράγματα που εν συνεχεία θα αναιρέσουμε, γιατί θα δούμε ότι οι ίδιοι το έχουν αποδεχθεί και λειτουργούν μια χαρά τρεις μαζί και όχι ένας και όχι δύο. Δύσκολο, πολύ. Όπως σας είπα, αφορμή για το συγκεκριμένο θέμα στάθηκε η δική μου προσέγγιση όντας σε νεότερη ηλικία και στη σημερινή μου ηλικία, βλέποντας πώς μπορούν να λειτουργήσουν οι άνθρωποι μέσα από αυτό. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να πούμε ότι είμαστε ευτυχισμένοι και καλά και έχουμε παραλείψει, όχι παραλείψει, και έχουμε αποδεχθεί ότι μέσα στη σχέση δεν θα υπάρχει αυτό το αίσθημα της ιδιοκτησίας που εμείς οι άνθρωποι συνηθίζουμε να έχουμε, δηλαδή ο δικός μου άνθρωπος, ο δικός μου άντρας, η δική μου γυναίκα, το δικό μου παιδί, το δικό μου αυτοκίνητο. Εκεί αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Σε αυτή τη σχέση αυτό το πράγμα εκμηδενίζεται. Μπαίνουν άλλα μπροστά. Μπαίνει η κάλυψη αναγκών, μπαίνει ενδεχομένως ένα πολύ ισχυρό εγώ, αλλά πώς αυτό μπορεί να καλυφθεί ταυτόχρονα από δύο άλλους ανθρώπους και όχι από έναν. Δεν υπάρχει καμία μαγική συνταγή για το πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι παρόμοιο. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει μαγική συνταγή για κανένας είδους σχέση. Και αυτό μια μορφή σχέσης είναι, άσχετα αν τη συναντάμε σπανιότατα στις μέρες μας ή στα παλαιότερα χρόνια. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κανένας δεν θα παραδεχθεί ανοιχτά σε συζήτηση φίλων ή ακόμα και σε πιο προσωπική κουβέντα ότι είναι το ένα μέρος του τριγώνου σε ένα πολύ καλά
φτιαγμένο ισοσκελές τρίγωνο. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και έτσι, γιατί και τα τρία μέρη λειτουργούν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, και προσπαθούν να διατηρήσουν αυτό ακριβώς, την ηρεμία, την ομαλότητα, όσο μου επιτρέπεται, στην καθημερινότητα, και το να ζήσουν πράγματα που ενδεχομένως δεν θα τους κάλυπταν αν είχαν επιλέξει να λειτουργήσουν σε σχέση δύο ατόμων. Όπως σας είπα και πριν, για να κάνουμε κάτι τέτοιο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καθαροί, πρέπει να τεθούν κάποια ερωτήματα σχετικά με το λόγο που μας οδηγεί να κάνουμε κάτι τέτοιο, να σκεφτούμε για ποιο λόγο φοβόμαστε να δεσμευτούμε, και το βασικότερο όλων, επειδή όλες οι σχέσεις, καλός ή κακός, κάπου καταλήγουν, έχουν ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής, είναι πάρα πολύ σημαντικό, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, σε αυτή εδώ τη σχέση, να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να παραμερίσουμε το συναίσθημα της ζήλιας και να αποδεχθούμε ότι αυτό εδώ που βιώνουμε στην παρούσα φάση, θα έχει και αυτό, θα κάνει τον κύκλο του, θα έχει και αυτό ημερομηνία λήξης, και τελειώνοντας, πώς θα είμαστε εμείς μετά από αυτό. Δηλαδή, θα μπορούμε να επιστρέψουμε σε ένα πατροπαράδοτο μοντέλο των δύο ανθρώπων σε μία σχέση, θα μπορούμε να λειτουργήσουμε, θα μας αφήσει κάποια κενά, θα αισθανθούμε ενοχές για τους λόγους τους οποίους το πράξαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ισορρόπηση του ίδιου του ατόμου, όποιο και αν είναι αυτό από τα τρία, όταν θα βγει από αυτή τη σχέση, γιατί δεν παραμένει δυστυχώς για πολύ καιρό το μοντέλο, ειδικά στη χώρα μας, δεν ευδοκιμεί, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Όταν λοιπόν θα λήξει αυτό, πώς θα είμαστε εμείς? Θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε εισαγωγικά στην κανονικότητα της προηγούμενης ζωής μας? Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα και πριν, μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που προτείνουμε να διαχειριστεί κάποιος αυτό το μοντέλο. Είναι κάτι που μας ξενίζει, είναι κάτι που ενδεχομένως δεν το αποδεχόμαστε κιόλας. Είναι πολύ δύσκολο να εντάξουμε στην παρέα μας, και το έχω δει να γίνεται, ανθρώπους που συγκαταλέγονται σε αυτό το μοντέλο σχέσης. Δηλαδή, είναι λίγο πιο σπάνιο να λειτουργήσουμε φυσιολογικά βγαίνοντας έξω για ένα καφέ, δύο μαζί ή ένας μαζί, με άλλους τρεις που αισθάνονται καλά που είναι μαζί. Και αυτός είναι και ο λόγος που συνήθως αυτοί οι τρεις που αισθάνονται καλά δεν μπορούν να το εκφράσουν, γιατί φοβούνται αυτές τις αντιδράσεις που είχα και εγώ, που έχουμε όλοι μας. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος που δεν ευδοκιμεί, όπως σας είπα, το μοντέλο σχέσης αυτό στη χώρα μας και στην κοινωνία μας. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουμε μάθει να κατανοούμε τυχόν ανάγκες των ανθρώπων, αλλά να λειτουργούμε όπως θα λειτουργούσαμε μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να αναφέρω πως, αν και είναι δύσκολο να προχωρήσει κανείς σε ένα τέτοιο μοντέλο σχέσης, δεν είναι κατακριτέο. Χρειάζεται να υπάρχει ανοιχτό μυαλό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, όπως είπα και πριν, τα βαθύτερα αίτια, χωρίς να απομονώσουμε κανένα από τα μέλη αυτής της σχέσης ή να βιαστούμε να βαφτίσουμε, όπως συνηθίζουμε, κάπως τους ανθρώπους που τόλμησαν να το κάνουν. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Θα είμαστε ξανά εδώ την επόμενη Τετάρτη, περιμένοντας τα σχόλιά σας, και βασικότερο όλων, μην ξεχνάτε να μας αναζητήσετε στα social media και να μας ακολουθήσετε. Καλή σας συνέχεια!